Παρά έχουμε, μόνο τέτοια δώρα μπορεί να δίνουμε. Δεν γίνεται δηλαδή κάτι παραπάνω και το λέω για να χαλαρώσουμε το κλίμα. Γιατί έχω δύο τύπους μαζί μου, δύο κυρίους, το λέω τύπους γιατί είναι και φιλαράκια, που θα μιλήσουμε πάρα πολύ χαλαρά. Ο ένας, όπως μου το έλεγε, ο Μάκης ο Πουνέντης, πριν το βγάλει στην εκπομπή του στο ραδιόφωνο την πρώτη εβδομάδα, μου λέει: θέλω αυτό το τυπάκι γιατί είναι εναλλακτικό και έχει όλο αυτό το στυλ. Και φυσικά είναι ο κύριος Παλαιολόγος που είναι μαζί μας. Γεια σου, Γιάννη. Καλησπέρα και καλό μήνα. Καλώς ήρθες. Πέντε μέρες πριν το The Battle, πανέτοιμος. Πανέτοιμος, ναι. Πανέτοιμος και μαυρισμένος κιόλας, οπότε. Ο Στίβος το πρωί έκανε δουλειά. Μας κοκκίνησε. Και μόλις ήρθα από τις ΗΠΑ, γιατί χωρίς το μόχου, όπως το ξέρει ο χώρος του MMA στην Ελλάδα, δηλαδή το Δημήτρη Παπακοσταντίνου στη γωνία του, δεν μπορεί να παίξει ο Παλαιολόγος. Γρήγορα μπήκε στο αεροπλάνο της Αμερικής και ήρθε για να προλάβει τον αγώνα αυτό. Καλώς ήρθες. Έχει να μας πει πάρα πολλά. Γιατί πήγες με Μιχαηλίδη. Και. Πήγανε Μιχαηλίδη. Με Μιχαηλίδη. Και μετά ήρθε και μας βρήκε εκεί πέρα ο Στρουμπούλης. Ο Στρουμπούλης. Ο Μιχαηλίδης είναι εκεί. Ο Αντρέας είναι ακόμα εκεί. Είναι εκεί ο Αντρέας Μιχαηλίδης. Έδωσε και τους αγώνες να μας το πει, να μας πει στοιχεία για αυτά. Όλα. Ο Στρουμπούλης είναι ακόμα εκεί. Και ο Παναγιώτης είναι ακόμα εκεί. Επιστρέφει μια μέρα μετά το The Battle. Ο Παναγιώτης είναι μέρα μετά το The Battle. Ο Αντρέας έρχεται την ίδια μέρα. Ο Αντρέας είναι εδώ στο The Battle. Κατά πολύ μεγάλο ποσοστό είναι θέμα πτήσεων είναι. Αν δεν έχει καθυστέρηση πτήση. Θα έχουμε οδηγό μόνιμα να τον περιμένει στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Δηλαδή μπορεί να φτάσει 12 παρά 5. Θα τον φέρουμε σφαίρα. Με πουλήσανε στην προετοιμασία, με πουλήσουν και στον αγώνα. Είναι sparring partners, έτσι. Εντάξει, αυτό ήταν όλο το ζήτημα. Ήταν Παλαιολόγος μέσα στη Λεμίνη, με τον πουλήσαμε. Όλη τη διάρκεια του πάντα. Είσαι εσύ εδώ και ρολάρετε μαζί και κάνει την προετοιμασία. Πριν πάμε για τον αγώνα αυτό με τον Πλασάρη, γιατί έχουμε δηλώσει και τον Πλασάρη, θέλω λοιπόν να δούμε μια φωτογραφία που δεν είναι φωτομοντάζ. Είναι μια φωτογραφία που είναι από την Αμερική. Είναι ο Μιχαηλίδης, ο Ανδρέας Μιχαηλίδης, ο κάτοχος της ζώνης του EFL στα μείον 93. Στα 93, που έχει πάρει και πολλές διακρίσεις στον Brazilian Jiu-Jitsu. Και αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος που τον εμψυχώνει πριν μπει στο κλουβί. Ποιος είναι? Είναι ο Rampage Jackson. Είναι ο ίδιος ή είναι κανένας αδερφός που του μοιάζει? Όχι, είναι ο ίδιος, ο Rampage Jackson. Καλά, συγγνώμη, ο Rampage Jackson, ο πρωταθλητής του UFC στα Light Heavyweight. Τι κάνει με τον Μιχαηλίδη, πες μας το ρεπορτάζ, τι γίνεται εκεί στην Αμερική? Εντάξει, είναι λίγο μεγάλη ιστορία, αλλά εντάξει, θα την πω όσο πιο σύντομα μπορώ. Την πρώτη φορά που πήγαμε με τον Αντρέα στην Αμερική, πήγαμε στο camp του Rampage, γιατί είχε την προετοιμασία, γιατί ήταν τότε που να παίξει με τον Tito Ortiz, που μετά χτύπησε και άλλαξε αντίπαλο. Και άλλαξε αντίπαλο, μπράβο. Και το κάναμε το camp αυτό στο Μεξικό, οπότε μείναμε μαζί με το Rampage και όλο το team αυτό, που ήταν το World Flair της Αγγλίας, που τον ετοίμαζε τότε. Και μείναμε όλο το camp εκεί πέρα, οπότε αποκτήσαμε πολλές σχέσεις και γνώσαμε. Έκαναν μαζί και σπαρί. Ναι, πολλές. Ναι, πολλές φορές έχουμε κάνει sparring και ακόμα κάνουμε. Πόσο ξύλο έφαγε ο Μιχαηλίδης στο sparring με τον Τζάξον? Εντάξει, τώρα αυτό δεν θέλω να το πω, αλλά μπορώ να πω ότι δεν έφαγε και τόσο πολύ, γιατί πήγαμε πιο καλά από ό,τι πιστεύει. Αλήθεια. Κοίτα, αυτό είναι σεβασμό στο εξωτερικό, έτσι. Δεν είναι σαν του Έλληνες σχολημένους που όταν είναι καλό sparring partner σου λέει μην τον ξαναφέρει στη σχολή γιατί δεν βλέπουν. Όχι, αντίθετο. Εκείνο το αντίθετο. Καμία σχέση. Εγώ αυτό που έχω να σου πω είναι ότι εκείνη την περίοδο ήρθε ο Rampage χωρίς κανένα ζήτημα και μας είπε ότι μας ευχαριστεί και πήγε να μας πληρώσει κιόλα μέσα στο camp. Και δεν δέχτηκαμε τα λεφτά βέβαια, αλλά ήταν καμία σχέση. Εκεί πέρα είναι άλλο το. Και ο αγώνας που ήταν τη φωτογραφία είναι ο πρώτος αγώνας που έδωσε στην Αμερική, ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας είναι ο πρώτος αγώνας, είναι στο King of the Cage. Ναι, που κέρδισε με υποταγή. Κέρδισε με υποταγή στα 3 λεπτά. Ναι. Ο Ανδρέας. Ήταν στη γωνία του ο Rampage, εντάξει. Ήταν στη γωνία του ο Rampage μαζί με τον προπονητή του στην πάλη. Ο Rampage έχει ένα προπονητή στην πάλη, ένα στο striking που είναι το Wrestler και ένα στο Brazilian Jiu-Jitsu. Είναι ο Αντώνιο Μακί. Έχει άλλο στην πάλη και άλλο στο Brazilian. Ναι. Μάλιστα, να τα βλέπουμε και αυτά. Εδώ άλλο στην πάλη και άλλο στο Βραζίλια. Ο head coach είναι ο Αντώνιο Μακί που βάζει τη βαζελίνη στον Αντρέα στη φωτογραφία. Να την ξαναδούμε αν είναι εύκολο να δούμε τη φωτογραφία. Κερδίζει και μετά από αυτό ο Ανδρέας υπογράφει συμβόλαιο. Όχι. Με τον Bellator. Πώς έγιναν τα πράγματα? Δεν έγινε. Θα σας πω, απλά να πω ότι είναι ο Αντώνιο Μακί που του βάζει τη βαζελίνη και δίπλα είναι ο David Gomez, ένα παιδί του Bellator. Έχει παίξει στο Bellator. Αυτό που συνέβη είναι το εξής. Στο πρώτο μας ταξίδι εμείς κάναμε τη γνωριμία με τον Bellator, το οποίο επειδή πήγαμε καλά είπε στείλανε στον Αντρέα ότι είναι καλός και να τον κοιτάξετε και αυτό το παιδί ξέρει να παίζει και όλα αυτά τα πράγματα. Και κάναμε εκεί πέρα την πρώτη γνωριμία. Όταν λοιπόν ξαναπήγαμε τη δεύτερη φορά είχαμε ήδη το συμβόλαιο έτοιμο. Απλά συνέβη το εξής. Επειδή είχαν κάνει ένα λάθος στον Bellator με τα κιλά του Αντρέα, ενώ ήταν να πάμε εκεί να παίξουμε κατευθείαν Bellator, συνειδητοποίησαμε ότι τον έχουν βάλει στην light heavyweight, ενώ εμείς υπολογίζαμε ότι ήταν στο middleweight ο Αντρέας.
Οπότε δεν μπορούσαμε να παίξουμε αγώνα στα light heavyweight. Σε ποιο κατηγορία παίξω το πρώτο του παιχνίδι? Στα 84 κιλά. Στα 84 κιλά. Στα 84 κιλά. Στα 84 κιλά παίξω. Τώρα ο Αντρέας είναι 86 κιλά. Μιλάμε. Τι λέτε ρε παιδιά. Ναι. Στην Ελλάδα είναι 95 κιλά. Ναι, τα κιλά του, τα προπονητικά και παίζει. Όχι τρομακτικό, ρε φαν. Είναι τεράστιο. Ναι, ναι, ναι. Και είχαμε το συμβόλαιο έτοιμο. Το υπογράψαμε και πήραμε άδεια από τον Bellator επειδή δεν μπορούμε να παίξουμε τον αγώνα στα 205 pounds. Να παίξουμε ένα αγώνα στο King of the Cage. Άρα το συμβόλαιο στον Bellator είναι στα μείον 84. Το συμβόλαιο στον Bellator ήταν στα 84 κιλά, αλλά είχαν κάνει λάθος και το είχαν βάλει στο light heavyweight. Παρέμεινε όμως εκεί που θέλατε, στα μείον 84 πλέον. Τώρα περιμένουμε την αλλαγή. Πόσα χρόνια έχει υπογράψει τον Bellator ο Ανδρέας? Δεν είναι με χρόνια, είναι 5 αγώνες. Α, είναι 5 αγώνες. Ναι. Σου έχει χρονικό περιθώριο πότε πρέπει να δοθούν αυτοί οι αγώνες? Αυτό που σου έχει χρονικό περιθώριο είναι ότι όταν θα παίξει τον πρώτο αγώνα ο Ανδρέας, ναι, για τα επόμενα 2 χρόνια θα έχουν γίνει και 5. Από τον πρώτο, maximum 2 χρόνια για τους 5. Ακριβώς. Μπορεί όμως να είναι τόσο καλός και να τους αρέσει πολύ και να γίνει και σε ένα χρόνο αυτό. Ναι, άμα μπορεί δηλαδή. Στους 5 αγώνες καινούριο συμβόλαιο. Θα έχουν γίνει 5 αγώνες. Και αν ο Καπός θα πάει λοιπόν στους 5 αγώνες, από ό,τι καταλαβαίνω κυρίες και κύριοι, και θα φτιάξει το κασέ του και θα δούμε αν πραγματικά κάνει καριέρα μεγάλου MMA fighter στην Αμερική ο Ανδρέας Μιχαηλίδης και γιατί όχι να πάρει και ένα πάτημα για το UFC. Το πάτημα και το UFC το είχαμε ήδη. Το Bellator αυτή τη στιγμή είναι, πληρώνει και καλύτερα και το αγόρασε και η Viacom που είναι η μεγαλύτερη εταιρεία και θεωρήσαμε ότι είναι το καλύτερο που μπορεί να κάνει ο Ανδρέας. Είναι επιλογή σου ότι πήγε στον Bellator τελικά. Είναι επιλογή του Ανδρέας. Θα μπορούσε να πάει και στο UFC. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο εύκολο. Είναι σίγουρα πιο δύσκολο. Όχι, έχει πολύ καλύτερη προβολή το UFC, αλλά χειρότερα λεφτά για το επίπεδο του Ανδρέα. Ναι, αλλά ναι, εκεί πέρα, άμα η πόρτα υπάρχει, δηλαδή αν είσαι καλό παίκτη, θα σε βρούνε, μπορεί να πα. Απλά στο UFC είναι λίγο πιο δύσκολο να αναδειχθεί. Ενώ στον Bellator είναι πιο εύκολο για τον Ανδρέα να κάνει μια καριέρα. Σωστά, σωστά. Σε αυτό. Στην Ελλάδα πας πάρα πολύ καλά. Είσαι ο πιο εμπορικός αθλητής του MMA αυτή τη στιγμή Έλληνας. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πιο εμπορικός από τον Μιχαηλίδη. Και αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι στο νοκάουτ που ρίξες στο τηλεοπτικό event του The Battle 9 και στον τρόπο που υπάρχει και ζεις γενικά στον χώρο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, ήταν το timing. Και παρόλα αυτά, αντί να κάνεις ένα έξυπνο matchmaking από εδώ και πέρα στους επόμενους αγώνες σου, επιλέγεις δύο αγώνες που η ειδική του χώρο και στους δύο σε δίνουν outsider. Παίζεις την Κυριακή που μας έρχεται με τον Πλασάρη, ο οποίος μπορεί να έχετε μια κατηγορία πιο κάτω από σένα, βέβαια θα γίνει στα 81 κιλά και ο Πλασάρης στα 80 περπατάει. Αν και πιστεύω ότι αν υπήρχε κατηγορία 81 κιλών θα ήταν η κατηγορία μου πραγματικά. Για σένα. Για μένα σου, τα 77 είναι λίγα, τα 84 πολλά. Τα 84 μου είναι λίγο πολλά. Είσαι βαρύς, ναι. Στα 81 θα ήμουν τέλεια. Ο Πλασάρης, σύμφωνα με αυτά που μας είπε αυτήν την εκπομπή, ο Αλέξης Νικολακόπουλος, με τον οποίο έχεις παίξει και το γνωρίζεις και όλα αυτά στα μείον 77, είπε ότι έχει προβάδισμα ο Πλασάρης γιατί είναι πιο σκληρός και έχει πολύ κίνηση κάτω, αν και έχει καλύτερο έδαφος, μας είπε. Αλλά είναι τόσο κινητικός κάτω που δεν σε αφήνει να πάρεις αέρα. Εντάξει. Τι να πω τώρα για το παιδί, είπε τη γνώμη του. Πώς θεώρησε για το μάτς που είχαμε παίξει παλαιότερα ότι ήμουν αδύναμος. Πιστεύω ότι μετά την Κυριακή θα έχει άλλη άποψη. Για να δούμε τι άποψη έχει για σένα ο Πλασάρης. Από την κίνηση που έκανε ο Αλέξης Κυριόγλου από την Αλμάγο Στήμα από τη Θεσσαλονίκη, χθες το βράδυ έγινε αυτό. Για να το δούμε. Καλησπέρα, ονομάζομαι Χρήστος Πλασάρης. Θα αγωνιστώ στο The Battle 11 στην Αθήνα στις 6 Ιουλίου. Σας προσκαλώ όλους να είστε εκεί. Θα έχω αντίπαλό μου τον Γιάννη Παλαιολόγο. Θα είμαι πολύ έτοιμος για αυτή τη μάχη για να αποδείξω σε όλους ότι είμαι ο καλύτερος. Μάλιστα, θα είναι αυτή τη μάχη. Ξέρω ότι σίγουρα από τον κοιτούσε, το κοιτούσε να δεις πώς είναι σωματικά. Εντάξει, δεν θα άκουσε τίποτα από ό,τι είπε. Ξέρω πώς κάνετε οι αθλητές. Πάντα το βλέπουμε αυτό, εντάξει. Ναι, και μετά από αυτόν τον αγώνα, κλείνει, έχει κλειστεί ήδη για τη ζώνη του EFL. Νομίζω για τη ζώνη του EFL θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Στα 4 ή 5 Οκτωβρίου στο The Battle 12 EFL, τη ζώνη από τον αθλητή που έχει χάσει, τον Σαμάτη Μωρούλη, ο οποίο κατεβαίνει από την 90 να φτάσει στα 84, που λες εσύ ότι εγώ τα 81 τα κιλά μου. Ένα παιχνίδι που σίγουρα σε δίνουν outsider εκεί. Ίσως λόγω της προηγούμενης ήττας. Αν ναι, και ήταν και το μάτς, αλλά ναι, τελικά. Εντάξει, λοιπόν, οπότε λες, αφού έχω καταφέρει αυτό που έχω καταφέρει και από θέμα εμπορικότητας αθλητή, εγώ θέλω δύο παιχνίδια, στα οποία με δίνουν outsider και στα δύο, καθένα για το δικό τους λόγους, και μόλις τα κερδίσω. Φυλάκια, χαιρετώ μετά, γιατί μετά φέρετε μου ξένους. Αν και πιστεύω ότι είναι πιο έξυπνη κίνηση για έναν αθλητή. Τουλάχιστον για μένα, πιστεύω για μένα είναι πιο έξυπνη κίνηση να παίζω με καλούς αθλητές. Μα έτσι μόνο θα διατηρηθεί σε ψηλό επίπεδο. Μόνο έτσι πας μπροστά. Ναι, και έτσι θα μπορεί να παίξει σε μεγάλα προμόσια. Δεν είναι τυχαίο το EFL και ο κ. Νταουκάκης επιλέγει να σε έχει αυτή τη στιγμή πρωτοκλασσά το όνομα και να είσαι ο πρώτος αθλητής που έχει κλείσει για όλα τα παιχνίδια του και μετά χτίζει τα matchmaking στους άλλους αθλητές. Το τιμή μου. Εντάξει, αυτό είναι πολύ σημαντικό και σίγουρα βλέπει μπροστά και το κάνει αυτό ο κ. Νταουκάκης. Πρόβλεψη για να κλείσουμε έτσι για τον αγώνα της Κυριακής.
ότι θα είμαι νικητής. Δεν πιστεύω ότι κάποιος παίκτης μπαίνει στο ring νομίζοντας ότι δεν θα είναι νικητής. Αλλιώς θα striking ή έδαφος. PlayStation θα έπαιζε σπίτι του. Striking ή έδαφος. Λέει ο Μόχου, όχι, κάνει νοήματα έτσι, μην πει τίποτα κτλ. Δεν έχω πρόβλημα σε κανένα από τα δύο παιχνίδια. Είμαι προετοιμασμένο άπτεστα και στα δύο. Οπότε όπου και να παίρνει το παιχνίδι δεν έχω κανένα θέμα. Ωραία. Καλή επιτυχία λοιπόν και στους δύο. Ευχαριστούμε για τα πολύ φρέσκα νέα από την Αμερική. Καλή επιτυχία στον Ανδρέα Μιχαλίδη για αυτά που κάνει. Καλή επιτυχία στον Παλαιολόγο. Καλή επιτυχία και στον Πλασάρη που έρχεται. Και να υποδεχτούμε μια κυρία και ένα κύριο που έρχονται από την Κέρκυρα με δύο ζώνες παγκόσμιους και πανευρωπαϊκούς τίτλους, ξαναβλέποντας τη δήλωση του Πλασάρη της Θεσσαλονίκη, έτσι για να φύγει ένα ψυχοκινησμένος από το στούντιο Παλαιολόγος. Καλησπέρα, ονομάζομαι Χρήστος Πλασάρης. Θα αγωνιστώ στο The Battle 11 στην Αθήνα στις 6 Ιουλίου. Σας προσκαλώ όλους να είστε εκεί. Θα έχω αντίπαλό μου τον Γιάννη Παλαιολόγο. Θα είμαι πολύ έτοιμος για αυτή τη μάχη για να αποδείξω σε όλους ότι είμαι ο καλύτερος. Καλησπέρα, ονομάζομαι Χρήστος Πλασάρης. Θα αγωνιστώ στο The Battle 11 στην Αθήνα στις 6 Ιουλίου. Σας προσκαλώ όλους να είστε εκεί. Θα έχω αντίπαλό μου τον Γιάννη Παλαιολόγο. Θα είμαι